Κύριε Κατσότη, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλημέρα κύριε Πρωνόβουλε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, δύναμη για αγώνες που είναι αναγκαίοι να γίνουν και την επόμενη χρονιά, πιο δυνατή, πιο ισχυρή, για να μπορέσει ο λαός να ανασάνει. Να είστε καλά. Το 2023 είναι μια χρονιά και εκλογική. Περιμένουμε και το τις ανακοινώσεις, αποφάσεις του Πρωθυπουργού για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, για την ακριβή ημερομηνία. Ποιους στόχους λοιπόν βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί συνολικά τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τους βιοπεριστές αγρότες, τους αυτοπασχολούμενους να βγάλουν συμπεράσματα από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ πριν, και να δουν ότι δεν έχουν καμιά δουλειά με αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων, και ότι θα πρέπει να τα αποδυναμώσουν, να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ που βρέθηκε πάντα μπροστά στους αγώνες, οργάνωσε την πάλη όλων των λαϊκών στρωμάτων για να μπορέσουν να ανακουφιστούν από την φορολογία, να ανακουφιστούν από το εισόδημα το οποίο χάθηκε όλη αυτή την περίοδο, να ανακουφιστούν από τους πληστηριασμούς, από τη σιλιά που έχουν στο λαιμό τους, τα χρέη που έχουν ήδη αυξηθεί λόγω όλων αυτών των εξελίσσεων που είχαμε αυτή την περίοδο. Το ΚΚΕ λοιπόν ήταν πάντα μπροστά. Δεν τους, να πω έτσι, δεν τους δυσαρέστησε. Αντίθετα, διέθεσε όλα τα στελέχη του, τα μέλη του κόμματος, για να μπορέσουν να ανοίξουν δρόμους, για να ανακουφιστούν εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό και τους καλούμε αυτή την περίοδο των εκλογών να σκεφτούν πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα η ψήφος του, όταν θα πέσει το κουκουέ, θα είναι μαζί τους στον αγώνα. Να είναι πιο ισχυρός, πιο αποφασιστικός, πιο αποτελεσματικός. Αλλιώς θα υποστούν τις συνέπειες αυτών των επιλογών, των κομμάτων αυτών δηλαδή, που έτσι και αλλιώς έχουν κοινό πρόγραμμα. Ακριβώς με αφορμή αυτό που λέτε τώρα, οι εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Υπάρχει αυτό το γεγονός, από μόνο του φέρνει στο προσκήνιο συζήτηση για πιθανές συνεργασίες. Βέβαια, από αυτό που είπατε μόλις τώρα, αντιλαμβάνομαι και από τις θέσεις που εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι είναι μια συζήτηση που δεν ξέρω κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να το αφορά αυτό το θέμα των συνεργασιών και μια προσπάθεια να ζήτηση προγραμματικών συγκλήσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Κοιτάξτε κύριε Χονδρόπουλε, αν θα κάνουμε μια ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς, τον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων, αυτής της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, το τι νομοσχέδια έφερε και από ποιους ψηφίστηκαν αυτά τα νομοσχέδια, θα διαπιστώσει κανείς ότι τα κρίσιμα νομοσχέδια ψηφίστηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλες δυνάμεις βέβαια, αυτές που πάντα είναι εφεδρείες του συστήματος. Είναι λοιπόν κρίσιμα νομοσχέδια που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αφορούν την φορολογία του λαού μας, αφορούν όλα αυτά που ζει σήμερα και ο λαός και κάνει τη ζωή του κόλαση, έχουν την υπογραφή και αυτόν από κάτω. Άρα λοιπόν αυτοί μπορούν άνετα να κάνουν κοινό πρόγραμμα, γιατί τους συνδέει η πράσινη μετάβαση, είναι κοινός στόχος. Τους συνδέει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι κοινός στόχος. Τους συνδέει η καπιταλιστική ανάπτυξη, με λίγα λόγια, δηλαδή η επιχειρηματικότητα, η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα. Είναι ζητήματα τα οποία είναι σε αντίθεση με την ποιότητα ζωής, με τα δικαιώματα του λαού, με τη ζωή που δικαιούται. Αυτοί λοιπόν έχουν κοινούς στόχους και μπορούν μαζί να κάνουν κυβέρνηση. Και αν χρειαστεί, θα κάνουν και μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αν χρειαστεί. Αν είναι ανάγκη του συστήματος εδώ να υπηρετηθεί και από τα δύο κόμματα, όπως έγινε και παλιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το σκότος και το φως, όπως θα θυμάστε. Ναι. Έτσι και τώρα, αν χρειαστεί, μπορεί και μαζί να κάνουν κυβέρνηση. Ωστόσο όμως, ο λαός θα πρέπει να έχει ισχυρή αντιπολίτευση, και η μόνη αντιπολίτευση και τώρα ήταν το ΚΚΕ. Άρα λοιπόν και μετά το ΚΚΕ θα είναι αυτό που θα είναι αποκούμπι του λαού μας και θα ανοίγει δρόμους για τα δικαιώματα, αλλά και
δρόμους για την ανατροπή αυτού του σάπιου και του βάρβαρου συστήματος. Τώρα, επειδή μιλάμε για τις εκλογές, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια συζήτηση να γίνεται με αφορμή την χαμηλή συμμετοχή των ομογενών σε αυτή τη διαδικασία της εγγραφής για ψήφο στις εκλογές. Και ακούμε και από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, από το κυβερνών κόμμα, ότι αυτό ενδεχομένως σε σημαντικό βαθμό συνδέεται με το γεγονός ότι είχαν τεθεί πολύ αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά την ψήφο των αποδήμων, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θυμόμαστε ότι ήταν από εκείνο που είχε επιμείνει σε αυστηρά κριτήρια. Θεωρείτε ότι αυτό ενδεχομένως να έχει αποθαρρύνει την συμμετοχή? Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας ανάγνωση, πώς ερμηνεύεται αυτό το γεγονός, και βεβαίως αν ήταν διατεθειμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να συζητήσει αν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από πλευράς κυβέρνησης προς τα εσάς πολιτικές δυνάμεις για αλλαγές ενδεχομένως ό,τι αφορά την ψήφο των ομογενών. Έτσι γίνεται συζήτηση πάνω στο θέμα. Εμείς από την αρχή, κύριε Χονδρόπουλε, είχαμε θέσει κάποια κριτήρια προκειμένου αυτή η ψήφος των ομογενών να μην αλλοιώνει, να το πω έτσι συνολικά, την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας, αλλά και τους σχετισμούς οι οποίοι διαμορφώνονται έτσι κι αλλιώς μέσα από άλλα κανάλια. Εμείς θέλουμε οι ομογενείς να ξέρουν τα προβλήματα που βιώνει η χώρα μας, ο λαός μας, και με βάση αυτά να ψηφίζουν. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι λείπει από την πατρίδα για χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα και πώς αυτό, αν θέλεις, αναπτύσσεται, οργανώνεται, παλεύει και τι διεκδικεί. Άρα λοιπόν αυτά τα κριτήρια που είχαμε θέσει, τέλος πάντων, όχι ότι πάθηκαν όλα υπόψη, ωστόσο όμως αυτό το η εξέλιξη που υπήρχε είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το νούμερο, να το πω έτσι, των ομογενών που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Η κυβέρνηση τώρα λέει σκέφτεται να κάνει διορθώσεις σε σχέση με τους, με τους βουλευτές επικρατείας που θα εκλέγονται από τους ομογενείς, θα με βάση τους ψηφίσαντες και τα λοιπά. Μπορεί να μην είναι τρεις, να είναι ένας, να είναι δύο, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τώρα τι σκέψεις γίνονται και αν θα έρθουν στη Βουλή, και θα πάρουμε βέβαια συγκεκριμένη θέση πάνω σε αυτές τις διορθώσεις που ίσως να θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Να περάσουμε τώρα στο μεγάλο θέμα αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Αναφερθήκατε και εσείς στην αρχή, νομίζω, στο θέμα της ακρίβειας. Είναι το βασικό για την ελληνική κοινωνία, και πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε την κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα. Η ίδια λέει ότι έχει διαθέσει για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα στήριξης αναλογικά στην Ευρώπη. Έχουμε έκτακτες ενισχύσεις. Πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή και το Food Pass, η νέα πρωτοβουλία, το νέο μέτρο που ανακοινώθηκε. Έχουμε κινήσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως είναι και η αύξηση των συντάξεων που θα υπάρξει από τις αρχές του έτους, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έχει προαναγγελθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά κινήσεις και τονίζονται και προβάλλονται και από την πλευρά της κυβέρνησης. Από τη στιγμή που όλα αυτά γίνονται, δεν είναι ενδεχομένως έτσι κάπως, δεν θα έπρεπε να μην παραβλέπει κανείς ότι πράγματι γίνονται όλα αυτά και ότι υπάρχει μια στήριξη προς την ελληνική κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες? Κύριε Χονδρόπουλε, όπως βλέπετε, όλα αυτά που γίνονται δεν αντιμετωπίζουν το θέμα της ακρίβειας. Αντίθετα, αυτή καλπάζει, και βέβαια ο ίδιος ο λαός απαντά το αν πράγματι αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι θέσεις που παίρνει η κυβέρνηση, τα μέτρα που παίρνει, αν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Ο ίδιος ο λαός στέκεται απέναντι, δυσανεσχετεί, οργίζεται, γιατί η κυβέρνηση αρνείται, κύριε Χονδρόπουλε, και αρνήθηκε και πρόσφατα, τέλος πάντων, να κάνει δεχτή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, προκειμένου να ανασάνει ο λαός μας, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα,
το οποίο επηρεάζει, όπως ξέρετε, όλο το κύκλωμα τέλος πάντων της αγοράς των προϊόντων. Και βέβαια τις αυξήσεις στους μισθούς, πραγματικές αυξήσεις, γιατί το να δίνει μία αύξηση, για παράδειγμα, στους συνταξιούχους 7,75%, αυτή είναι, όπως ξέρετε, πολύ κάτω από τον πληθυσμό που τρέχει 13%. Αυτή δεν είναι αύξηση. Αυτή είναι μερική αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος αυτής της χρονιάς. Και δεν μιλάμε βέβαια για όλα αυτά που έχασαν οι συνταξιούχοι, για την καρατόμηση, το τσάκισμα των συντάξεών τους από τους νόμους διαδοχικά που πέρασαν, του Πασόκ με τον Λουγάρδο και Κουτρουμάνη, του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κατρούγκαλο και μετά με τον Βρούτσι και με τον Τζακλόγλου και τον Χατζηδάκη. Πάντως υπάρχει πάντως και ένας αντίλογος, υπάρχει μια άποψη που διατυπώνεται και από τους κυβερνητικούς παράγοντες, ότι ούτε οι πόροι είναι απεριόριστοι που μπορεί να δίδονται και ότι μέτρα που έχουν να κάνουν με την μείωση του ΦΠΑ, πολύ περισσότερο την κατάργηση σε είδη λαϊκής κατανάλωσης, έχουν πάρα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και είναι και αμφίβολο αν τελικά θα φτάνουν στον καταναλωτή και δεν θα απορροφούνται σε ένα βαθμό τουλάχιστον σε όλη αυτή την αλυσίδα μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Ναι, κύριε Χονδρόπουλε, αυτό ισχύει την κυβέρνηση, όμως πόροι υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολύ για το μεγάλο κεφάλαιο και όχι για το λαό. Και όπου ο λαός πληρώνει το 95% των φορολογικών εσόδων, αυτό είναι τα φορολογικά έσοδα. Το 95% προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα, από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους απασχολούμενους, τους βιοπαλλησίες αγρότες. 5% είναι η συμμετοχή των μεγάλων ομίλων, των ανωνύμων εταιριών και των μονοπωλίων. Και όμως αυτοί, όλο ο κρατικός προϋπολογισμός, αντί να πάει και να στηρίξει συνολικά την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, αλλά και, λέμε, και να πάει και σε αυξήσεις, σε συντάξεις, σε μισθούς κτλ. Δυστυχώς αυτά πάνε για επενδύσεις με δανεικά και γύριστα. Χρηματοδοτικά εργαλεία πάρα πολλά σήμερα. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ δημόσιες επενδύσεις. Όλα αυτά πηγαίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει περίοδος που να ενισχύθηκε πιο πολύ το μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την περίοδο που πέρασε με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλη ενίσχυση, κόντρα βέβαια και στα ίδια τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού μας. Γιατί ταυτόχρονα με την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου είχαμε αφαίρεση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Φτηνή εργατική δύναμη, πάμπτηνη, μέσα από τις ανατροπές τις μεγάλες που έγιναν και με τα μνημόνια, τα οποία συνεχίστηκαν και με τη Νέα Δημοκρατία με τα μέτρα που πήρε, που το 8ωρο έγινε 10ωρο, όπως ξέρετε, κατάργησε το 8ωρο που κατακτήθηκε πριν από 120 χρόνια, γιατί αυτή ήταν η επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου, και βέβαια συνεχίζει με μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου, και βέβαια αντίθετα αυτά τα μέτρα έχουν τραγικές συνέπειες για το λαό μας, ο οποίος φτωχοποιείται ακόμα περισσότερο από αυτά τα μέτρα και την πολιτική που ακολουθείται. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα που λέμε που πανηπόροι. Είναι μεταξική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, γιατί θεωρεί ότι οι σωτήρες είναι οι επενδυτές. Δεν είναι αναγκαίες οι επενδύσεις προκειμένου να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Και επίσης ακούμε και από την κυβέρνηση να τονίζει ότι έχει μειωθεί σημαντικά, νομίζω κατά 5 μονάδες, η ανεργία, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και δύσκολες συνθήκες, η πανδημία. Δεν είναι αναγκαίες. Αυτό το μεγάλο επίτευγμα που λέει η κυβέρνηση, το διαφημίζει κιόλας, ότι οι επενδύσεις που γίνονται έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί, βεβαίως. Όμως αυτές όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά αντίθετα, όπως λέτε, τα πολλαπλασίασαν. Δεν επέφεραν βελτίωση στο λαϊκό εισόδημα. Ούτε συγκράτησαν την επιδείνωση, γιατί χτίζονται πάνω, όπως είπα, σε παλιά και νέα αντεργατικά λαϊκά μέτρα. Τις πολλαπλασίασαν και τις κρατικές επιδοτήσεις προς το κεφάλαιο, που τις πληρώνει πάλι ο λαός μέσα από τη μεγάλη φορολογία που σας είπα και τα νούμερα, τα οποία είναι 95% να συμμετέχει ο λαός και 5% οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε απόδειξη ότι οι επενδύσεις κάθε άλλο παρά αντιμετώπισαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Κύριε Κατσότη, να είστε καλά. Ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστούμε για την συνομιλία, για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Με ισχυρό κουκουέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.